Σας συμφέρει προφανώς Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να παίζετε μπάλα στο δικό σας γήπεδο, σε αυτό δηλαδή που όλα είναι στημένα. Θέλετε να εγκλωβιστεί ο λαός μας στη σκέψη ότι αυτό που ζει έχει έρθει από το υπερπέραν και εσείς οι έτοιμοι πάντα μαχητές πλακώνεστε και μεταξύ σας για το ποιος θα τον σώσει καλύτερα. Θα σας βάλουμε όμως δυστυχώς και εσάς, για εσάς, στο γήπεδο της πραγματικότητας. Δεν θα σας κάνουμε φυσικά τη χάρη να κρυφτείτε από αυτήν, διότι αυτό που έφερε αμέτρητες χιλιάδες εργαζομένων και από αυτό απασχολούμενο να βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα, μπροστά στο σίγουρο με αυτό το νομοσχέδιο πλέον δεδομένο, την απώλεια της κατοικίας, των περιουσιακών του στοιχείων και το εισόδημά τους, δεν είναι η κακή τους η τύχη, αλλά εσείς και τα συμφέροντα που υπηρετείτε. Και για να δούμε, δεν είναι λόγος το κλείσιμο μεγάλων νευραλγικών αναγκαίων επιχειρήσεων, παραγωγικά στολίδια, ενδεικτικά αναφέρω από την περιοχή μου κιόλας, γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος, Έλβο, Χαλιβουργία, Ζάχαρη, τώρα ΔΕΗ, με τη συνδρομή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, επειδή το ήθελαν μεγάλοι επιχειρηματικοί όλοι να τα βάλουν στο χέρι. Δεν έστειλε αυτό χιλιάδες στην ανεργία αυτό το κλείσιμο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις και σε τόσες άλλες που λειτουργούσαν πλάι τους. Δεν είναι λόγος οι ιδιωτικοποίησεις που γκρέμισαν τους μισθούς επίσης χιλιάδων για τα ίδια κέρδη. Δεν είναι η κατάργηση και από τους δυο σας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που άνοιξε για τους εργοδότες στον δρόμο να συμπιέσουν το μισθό όλων προς τον κατώτατο. Δεν είναι όλες οι ευέλικτες μορφές εργασίας που διεύρυνε ο ένας μετά τον άλλον, δίνοντας στους εργοδότες τη δυνατότητα να βάζουν έναν εργαζόμενο να δουλεύει για δύο. Δεν είναι η συνεχής αύξηση και από τους δυο σας της φορολογίας προσαρμοσμένης έτσι ώστε να αφαιρεί ό,τι έχει καταφέρει να απομείνει από το εισόδημα. Δεν είναι τα 200 δις κλεμμένα από τους συνταξιούχους που οδήγησαν και από τους δυο σας σε 25 περικοπές συντάξεις τους που στήριζαν ολόκληρους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δεν είναι το γκρέμισμα και από τους δυο σας των νοσοκομείων που οδηγεί χιλιάδες χιλιάδων να ξεπουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν για να βρουν γιατριά στα ιδιωτικά κοράκια της υγείας, ακόμα και για ζητήματα τα οποία η επιστήμη τα έχει καταστήσει ρουτίνα. Αυτά δεν είναι ο λόγος. Ποιος τα έκανε όλα αυτά, εσείς δεν τα κάνατε? Εσείς δεν είστε επίσης που ένας μετά τον άλλον αδειάσατε τα κρατικά ταμεία, δίνοντας δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, δίνοντάς τους δηλαδή με τα χρήματα των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων, διότι τους επιχειρηματικούς ομίλους, θυμάστε τώρα, μην κάνουμε επιμερισμό, τις τράπεζες, εσείς οι δύο τους απαλλάξατε και τους δώσατε τη μεγαλύτερη δύναμη να ξεκληρίσουν πιο εύκολα χιλιάδες μικρών αλλά και μεσαίων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματίων από κάθε κλάδο, τους οποίους δεν απαλλάξατε από κανένα βάρος ακόμα και σε καιρό καραντίνας. Εσείς δεν τα κάνατε όλα αυτά? Αυτοί δεν είναι όλοι όσοι έχουν καταστεί ανήμποροι? Εσείς δεν τα κάνατε, εσείς τα κάνατε. Άρα εσείς είστε το πρόβλημα και όχι η λύση. Και η λύση είναι να φύγει από τη μέση το πρόβλημα. Εσείς δηλαδή και τα παράσιτα στις τσέπες των οποίων έχετε οδηγήσει τον πλούτο που παράγετε. Και οι υπόλοιποι, τα μικρότερα κόμματα, τα δεκανίκια των κυβερνήσεων, τι έγινε? Αυτά ως λόγους τα ξεχάσατε? Ούτε μια κουβέντα για όλα αυτά. Εκεί και εσείς μόνο ανέξοδες κουβέντες, πόσες δόσεις, πόσα χρόνια, ποιος θα πληρώνει το έφια και άλλα τέτοια θολά. Μην πάρει κανένας χαμπάρι. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Το νομοσχέδιο δεν είναι η λύση, το τέλος. Είναι η αρχή για να ανοίξει ο δρόμος και η δυνατότητα να περάσει το σύνολο της εργατικής λαϊκής κατοικίας στα χέρια των τραπεζιτών. Είναι αμύθιτος πλούτος και εφορμούν για να το βάλουν στο χέρι. Οι όροι για να πέσουν όλοι στα δίχτυα τους είναι εδώ. Συνεχίζουν και ενισχύονται. Και άλλοι μεγάλοι εργασιακοί χώροι θα κλείσουν ή θα περάσουν σε ιδιωτικά χέρια, διωγγώνοντας την ανεργία, τσακίζοντας μισθούς και εργασιακές σχέσεις. Έπεται ότι απέμεινε από τη ΔΕΗ, το νερό, η Λάρκο. Βάζεται τώρα θέμα και για την πολιτική αεροπορία. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την ενίσχυση της ευελιξίας μέσω της εκπεριτροπής εργασίας, της τηλεργασίας, των απλήρωτων υπεροριών που έρχεται, θα κάνουν το νομοσχέδιο, θα κάνουν πλέον έναν εργαζόμενο να εργάζεται όχι για δύο, αλλά για τρεις και τέσσερις. Η επιβολή σε ανέργους να δουλεύουν σε επιχειρήσεις για να πάρουν τα 200 ευρώ κρατική επιδότηση θα αντικαταστήσει πολλούς από την πλήρη και σταθερή εργασία. Με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και την περαιτέρω κατάρρευση της υγείας θα πολλαπλασιαστούν αυτοί που θα δυνατούν να πληρώσουν τράπεζες και κράτος. Το πρόβλημα είναι ένα και είναι πιο καθαρό από ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι τις αποφάσεις για το τι θα γίνει με τον πλούτο που παράγεται τις παίρνουν αυτοί που δεν παράγουν τίποτα. Οι κεφαλαιοκράτες και το πολιτικό τους προσωπικό, εσείς δηλαδή, τα κόμματά τους. Και θα λυθεί όταν οι αποφάσεις θα παίρνονται από τους ίδιους που παράγουν. Διότι αυτοί, οι εργάτες, οι τεχνικοί, οι επιστήμονες,
με την εκτόξευση της παραγωγικότητας των μέσων παραγωγής, την ηλικιώδη πρόοδο της τεχνολογίας και της επισήμησης που συντελείται μόνο από τους ίδιους, κατασκεύασαν όλα τα εργαλεία για εκρηκτική παραγωγή σε όλους τους κλάδους, με δουλειά για όλους, με λιγότερες ώρες και ανθρώπινους όρους εργασίας, με δυνατότητα κάλυψης όλων των σύγχρονων αναγκών. Αυτά λοιπόν, όσο είναι στα χέρια τα δικά σας και των αφεντικών σας, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων, θα παράγουν φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, θάνατο από κορονοϊούς, ακόμα και πολέμους. Έτσι λοιπόν, για να μην σας αδικούμε κιόλας ότι δεν παράγεται τίποτα. Το έχετε καθαρό. Δεν θα ανεχτεί ο λαός μας να ζει σε τέτοια μεσαιωνική αθλειότητα. Θα αντιδράσει. Παίρνετε φυσικά τα μέτρα σας, καταστολή. Καταστολή ακριβώς στον στόχο. Εκεί που πονάνε τα αφεντικά σας. Την οργανωμένη ταξική οργάνωση και όλες τις μορφές της. Τις αρχιερεσίες των σωμάτιων, τις συλλογικές διαδικασίες, τις αποφάσεις για απεργία, τις διαδηλώσεις. Απαιτούν από εσάς να χτυπήσετε πιο βαθιά, στη ρίζα και βέβαια εσείς ετοιμάζεστε. Πάλι όμως χωρίς να συμβουλευτείτε την ιστορία. Η καταστολή εντείνεται διότι έχει γίνει βραχνάς για τους εργοδότες στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δώσατε στην εργοδοσία όλα τα όπλα για να ξεμπερδεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μάσκες, σιωπής, καραντίνες. Και κάτω ακόμη και από αυτές τις συνθήκες, ο ταξικός πόλος οργανώνει, διεκδικεί, αναγκάζει εργοδοσίες να σταματήσουν την επίθεση, ετοιμάζει τη μαζική απάντηση της εργατικής τάξης, συγκεντρώνει δυνάμεις για να γίνει κάθε συνοικία κάθεστρο αντίστασης, να μην μπορεί να πατήσει πόδι τραπεζικό κοράκι, να αρπάξει λαϊκό σπίτι. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν απλώσει όλα τα χέρια που έχουν στη διάθεσή τους για να κλέψουν τον μόχθο, το εισόδημα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων μέσα από την ίδια τους την τσέπη και δεν θα εξαιρεθεί κανείς. Πρέπει όμως να πούμε ότι το πιο βάρβαρο από όλα αυτά τα χέρια, το ναζιστικό, ο λαός μας το έσπασε προς το παρόν, απέδειξε όμως ότι μπορεί και να το ξεριζώσει. Και αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα, όπως προαναφέρθηκα, που του κλέβουν τη ζωή του ίδιου και των παιδιών του. Τότε είναι που η λέξη ζωή θα πάρει το πραγματικό της περιεχόμενο.